Είναι η Έλλη, 37 ετών. Έλλη μου, καλησπέρα, σε ακούμε. Τι κάνεις? Μαζεύει. Καλησπέρα μου, καλό σας μεσημέρι. Γεια σου αγάπη μου, καλά είσαι? Καλά είμαι, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Θέλω να σας πω κι εγώ το πρόβλημά μου. Ναι. Και θέλω να μου δώσετε μια συμβουλή. Ωραία. Ιδιαίτερα θα ήθελα τη γνώμη της κυρίας Μεϊμαρίδη, που εκτιμώ ιδιαίτερα. Καλήμον, όλες αυτή τη γνώμη θέλετε, σας ακούμε. Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ είμαι η Έλλη, 37 χρονών. Ναι. Είμαι παντρεμένη 11 χρόνια και έχω μια κόρη 9 χρονών. Έχω μεγάλο πρόβλημα με την πεθερά μου. Τσακωνόμαστε συνεχώς. Ναι. Ειδικά από το Σεπτέμβρη που έχει έρθει να μείνει μαζί στο σπίτι μας, επειδή φοβόταν λόγω τώρα της καραντίνας, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τα προβλήματά μας είναι καθημερινά. Την ενοχλούν τα πάντα. Και μου τη λέει για όλα, δηλαδή συνέχεια. Όμορφα. Από την αρχή βέβαια που τη γνώρισα εγώ, ήταν τέτοια γυναίκα, έτσι, περίεργη, αλλά περίμενα ότι με τα χρόνια οι σχέσεις μας θα γίνουν καλύτερες, αλλά... Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Έγινε το αντίθετο. Μάλιστα. Δηλαδή? Δηλαδή είμαστε συνέχεια σε μια κόντρα. Mm-hmm. Ο σύζυγός μου, επειδή δουλεύει πολλές ώρες, είναι στην κοσμάρα του. Λείπει όλη την ημέρα στη δουλειά και δεν καταλαβαίνει το τι περνάω εγώ καθημερινά στο σπίτι. Αχα. Το χειρότερο όμως απ' όλα με την πεθερά μου... είναι ότι δεν με αφήνει από τα μάτια της ούτε δευτερόλεπτο. Όμορφα. Εγώ, εδώ και 1,5 χρόνο, έχω μια εξωσυζυγική σχέση με έναν φαρμακοποιό που έχει φαρμακείο στη γειτονιά μας. Α, χρήσιμος τώρα. Φαρμακοποιό θα έχει ο φαρμακοποιός. Μια χαρά. Τι θα έχει. Λοιπόν, μέχρι πριν να έρθει η πεθερά μου στο σπίτι, όλα ήταν μια χαρά και βλεπόμασταν και απ' όλα. Είναι και αυτός παντρεμένος και δουλεύει και η γυναίκα του στο φαρμακείο και έτσι δεν μπορώ να πηγαίνω να τον βλέπω εκεί στο χώρο της εργασίας του. Ξέρετε, για να μην δώσουν λαβές και σχόλια. Ναι. Αποφάσισα λοιπόν πως αφού δεν μπορώ να τον βλέπω έξω, θα τον βλέπω τουλάχιστον στο φαρμακείο. Και αφού δεν μπορώ να πηγαίνω μόνη, πηγαίνω με πρόφαση την πεθερά μου. Που είναι μεγάλη. Θα την παίρνεις μαζί. Προβλήματα. Μάλιστα. Πίεση, ζάχαρο. Λοιπόν, εγώ έχω ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό να κάνω διάφορα πράγματα στην πεθερά μου. Για παράδειγμα, σας αγοράζω συνέχεια γλυκά ή μαγειρεύω στο σπίτι πολλά γλυκά, γιατί αυτή είναι πάρα πολύ γλυκατζού και δεν κάνει να τα τρώει. Καθόλου. Στο ζάχαρο, ρε. Έχει ζάχαρο και τη μαγειρεύω. Γιατί έχει ζάχαρο, ναι, ναι. Τα κρύβω λοιπόν εγώ τα γλυκά στο σπίτι και εκείνη πάει και τα βρίσκει και τα τρώει. Εγώ τα κρύβω επίτηδες, αλλά εκείνη πάει και τα βρίσκει. Επίσης, για παράδειγμα, τις βάζω αλάτι περισσότερο στο φαγητό για να τις αντεβαίνει πίεση. Από εκεί να φανταστείτε πως σε κάθε καυγά που γινόταν προσπαθούσα εγώ να ηρεμήσω τα πνεύματα. Τώρα τα δημιουργώ επίτηδες. Την τζιγκλάω για να τσακωνόμαι σε συνέχεια. Θα την για παράδειγμα, θέλει να δει κάτι, για παράδειγμα, μια σειρά στην τηλεόραση, λέμε. Εκεί που κάθεται και βλέπει τη σειρά, πάω εγώ και να αλλάζω το κανάλι. Και γίνεται χαμός. Και γελάει. Την παίρνω λοιπόν εγώ και πηγαίνω κάθε τρεις και λίγο στο φαρμακείο, που είναι ο φίλος μου εκεί, και να τις πάρουν την πίεση, να τις μετράνε το ζάχαρο και έτσι να μπορώ τουλάχιστον να τον βλέπω κι εγώ για λίγο. Ναι. Δεν την πιστεύω. Έτσι κι εκείνος έχει έρθει περίπου 3-4 φορές στο σπίτι για να τις μετρήσει την πίεση που της είχε ανεβεί. Α, και σου γράφει τις συνταγές. Ναι, μου γράφει τις συνταγές. Έχω μιλήσει στον άντρα μου πάντως. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω μιλήσει στον άντρα μου. Ναι. Και του έχω πει ότι να πάρει τη μητέρα του, να την πάει στο σπίτι της. Αλλά εκείνος μου λέει ότι με όλα αυτά που παθαίνει η μάνα του, φοβάται να την αφήσει μόνη της. Ένας λόγος παραπάνω. Οπότε, δίκιο έχει. Εγώ σκέφτομαι να το συνεχίσω αυτό το πράγμα, μέχρι να το πάρει απόφαση, να πάει στο σπίτι της επιτέλους και να πούν τα πράγματα σε μια τάξη όπως ήταν και πριν. Ναι. Δεν μπορώ να σκέφτομαι πως ο κύριος είναι όλη μέρα με τη γυναίκα του και εγώ δεν τον βλέπω καθόλου. Θέλω να ξέρω τι κάνει. Ωραία. Αυτές τις μέρες δεν τον είχα δει καθόλου και έχω τρελαθεί.
Δεν φταίω εγώ, κυρία Κατερίνα μου, που έχω βάλει την πεθερά μου σε όλο αυτό. Αυτή ξεκίνησε να ανακατεύεται στη ζωή μου. Εγώ πάντα δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα η πεθερά σου ότι έχεις σχέση με το φαρμακοποιό. Τι να πάρει, κυρία Μάρα, της έχει πάει το ζάχαρο 500 η γυναίκα. Το καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνεις είναι επικίνδυνο, φαντάζομαι. Θα την εξοντώσει τη γυναίκα. Γιατί δεν την εξοντώσω. Μα το ζάχαρο, και το ζάχαρο δεν είναι κάτι αστείο. Πέρα από την πλάκα τώρα, μάλλον το έχει πάρει πολύ χαλαρά. Κάνει πλάκα. Δεν είναι ένα 25χρονο κοριτσάκι που λίγο να του ανέβει πίεση, λίγο το και δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι μια μεγάλη γυναίκα. Είναι σοβαρό. Ναι, κοιτάξτε όμως. Ναι. Εγώ τη τα κρύβω τα γλυκά και πάει και τα βρίσκει. Ναι, αλλά ξέρω ότι έχει γλυκά, ρε παιδάκι μου. Όταν είσαι, είναι γλυκατζού, είναι σαν την πεθερά μου που έχει ζάχαρο. Πηγαίνω εγώ με τη σοκολάτα και τη δίνει και μου λέει: Θες να με ξεκάνεις. Αυτό... Δεν είναι σωστό, γι' αυτό γελούσα. Έχει κάνει καραμπινάτα, γι' αυτό γελούσα. Όμως τώρα πέρα από την πλάκα, εντάξει. Άγιο είχε γυναίκα. Είναι και σε ευπαθείς ομάδες λόγω του κορονοϊού, αλλά και εσύ πρέπει να τη βοηθήσει αυτό που κάνεις. Βρες άλλο τρόπο τον κορονοϊό. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο φαρμακοποιό. Ωραία, πάρε χάπια για τη δυσκολιότητα. Πάρε κάτι. Συγγνώμη, τώρα θα τρελαθούμε. Θα πούμε στην κυρία να βρει τρόπους να εξοντώσει την πεθερά της. Όχι, επειδή... να βλέπει το φαρμακοποιό. Μπράβο, να βρει τρόπους να βλέπει τον φαρμακέμπορα επειδή απατάει τον άντρα της. Είμαστε με τα καλά μας. Ναι, από το να κάνει κακό στην πεθερά της, θα λέω ότι έχει χάψει και τη δυσκολιότητα. Να χωρίσει από τον άντρα της και να πάει με τον φαρμακέμπορα. Δεν θέλει να χωρίσει. Μα δεν θέλω να την εξοντώσω τη γυναίκα. Θα την εξοντώσεις, παιδί μου, τη γυναίκα με ζάχαρο. Το φαρμακοποιό σε γυναίκα. Ναι. Μα κοιτάξτε να δείτε τότε, ναι. Ας την πάρει ο γιος της, να την πάει στο σπίτι της, να ησυχάσουμε όλοι. Ωραία, κυρία Μάρα μου. Άκουσα τι να πάρει το φαρμακείο. Που είπε ότι περιμένει ότι η γυναίκα αυτή θα αλλάξει, θα καλυτερέψει και θα πάει στο σπίτι της. Έχετε υπόψη σας, νεαρά κυρία, ότι οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν τα χούγια τους χειροτερεύουν. Σωστό. Μπορεί να μιλάνε κατάπαυστα. Μπορεί να επαναλαμβάνουν, τώρα θα σου πω, να επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια πράγματα. Όχι. Έχουμε διαταραχές του λόγου, της αντίληψης. Άλλα σκέφτονται, άλλα λένε. Μια χαρά είναι, κυρία Μάρα. Μια χαρά είναι. Και παλιές αιμονές γίνονται πιο έντονες. Και να μου το επίσης... μου τη λέει συνέχεια. Καλά, μία απόλαυση έχει η γυναίκα, το φαΐ. Τι να κάνει, εκεί που μένει να μόνη τη. Σταμάτα λίγο να σου μιλήσει, κυρία Μάρα. Ναι, ναι. Είναι τραγική, παιδί μου, η μοναξιά που βιώνουν οι μεγάλες ηλικίες. Και όταν κάποιος τους αγαπάει, το νιώθουν. Ξέρεις ότι εγώ θλίβομαι τώρα με αυτή την περίπτωση που μας λες. Έχω ακούσει πολλές φορές τα κορίτσια να λένε «Δεν την αντέχω τη μάνα μου, δεν μπορώ ούτε ένα λεπτό». Και έχω να σου πω, δε, κυρία, ότι πρόσεξε, γιατί σε λίγο θα είσαι στη θέση της. Σωστά. Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, κυρία Μάρα. Και μπορεί και εσύ να έχεις μία νύφη η οποία να είναι τόσο επιθετική απέναντί σου. Πόσο είσαι εσύ. Και πράγματι το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις πότε οι άνθρωποι σε αγαπάνε. Σωστά. Και πότε όχι. Έχουμε τη Σοφία, 37 ετών, συνομήλικη σου είναι. Κάτι θέλει να σου πει, Έλλη μου, να την ακούσουμε. Σοφία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια Σοφία μου, τι κάνεις. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Είστε όλοι καταπληκτικοί. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αλλά ιδιαίτερα θέλω να δώσω τα φιλιά μου στον Γρηγόρη, γιατί τον συμπαθώ πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ ευγενικός, πολύ καλοσυνάτος, δηλαδή τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Συμμαθήτριά μου, μεγάλωσε μαζί μου. 37 είναι, πολύ μικρότερη σου. Έλα. Λοιπόν, όχι από πονηρού, προς Θεού, είμαι παντρεμένη με τρία παιδιά. Αυτό εγώ. Και εγώ τα ίδια, μην νομίζετε. Απλά έτσι έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Καλά, λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν άκουσα την ιστορία, στην αρχή γέλασα. Αλλά μετά, λοιπόν, μου φάνηκε πάρα πολύ τρομακτική. Δηλαδή, αυτή δεν μου λες Έλλη μου, να απευθυνθώ στην Έλλη. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή είμαστε ίσα στην ηλικία, είμαι παντρεμένη εδώ και 15 χρόνια, έχω 3 παιδάκια. Λοιπόν, και εγώ έχω ζήσει με την πεθερά μου αρκετά χρόνια. Τώρα 4-5 χρόνια έχω πάει στο σπίτι μου. Λοιπόν, και μένει η πεθερά μου, μου έκανε διάφορα. Εντάξει. Ήταν όμως μεγάλη η ηλικία, τη σεβόμουν και δεν τη μίλαγα. Και έκανε υπομονή ώσπου πήγα στο σπίτι μου και είμαι μια χαρά. Λοιπόν, αλλά εγώ πιστεύω ότι εσύ τα κάνει όλα αυτά για να βρει ευκαιρία για να πα με τον εραστή σου και να βγαίνει με τον
τον εραστή σου, δηλαδή και να έχει πρόφαση για να πας με τον εραστή σου. Η γυναίκα δεν φταίει σε τίποτα. Και αυτό που κάνεις είναι ανένδυμο. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι καθόλου σωστό αυτό που κάνει. Μα δεν μπορώ να βρω. Είναι δυνατόν. Δηλαδή πώς θα τον βλέπω. Μπορεί να μην τον βλέπεις. Να μην τον βλέπεις, κοπέλα μου. Μην μην βριάζεις τώρα. Σε παρακαλώ πολύ, να μην τον βλέπεις. Γιατί καλέ να τον βλέπει. Γιατί να μην τον βλέπω. Είναι να μου συγχωρείς πολύ, αλλά βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Όταν ακούω περιπτώσεις ότι παντρεμένες 4-5 χρόνια με παιδιά ή χωρίς παιδιά και βρίσκουν γκόμενο, δηλαδή να σου το πω έτσι. Συγγνώμη, Σοφία, άκουσε με λίγο. Μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν με νοιάζει, ας βρει 100 γκόμενους. Δεν μας αφορά αυτό. Μας αφορά ότι αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο για την πεθερά της. Στην τελική. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Ξαναλέω. Χάπια για τη δυσκολιότητα. Μπορεί να βρει χιλίους δύο τρόπους να πάει σε ένα φαρμακείο. Δεν πρέπει να ξεκάνει την πεθερά της. Α, μπράβο, ακριβώς. Όπως λέει η Κατερίνα, αν θες να πας να βρει τον γκόμενό σου, λοιπόν, πες ότι έχεις πολύ κέφαλο. Να πας να σου δώσουν χάπια για να βρίσκεις πρόφαση για το φαρμακείο. Θα ξεκάνεις τη γυναίκα δηλαδή για να βρίσκεις εκεί τον γκόμενό σου. Δηλαδή, άμα τα έχεις με ένα φούρναρι. Κάθε μέρα θα πήγαινε για κουμπιά. Δεν είμαι δολοφόνος. Δεν με χαρακτηρίζεται έτσι. Δεν σε χαρακτηρίζω. Δεν είπε κανείς αυτή τη λέξη. Αλλά τις σχέσεις, αλλά αυτό που λες αυτή τη στιγμή είναι επικίνδυνο. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αυτό είναι επικίνδυνο. Την πάρει τη μάνα του, την πάει στο σπίτι της. Όχι, γιατί κάθεται λοιπόν, εκεί δύο το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ δρόνε, τη Σοφία να ακούσουμε για την Εφέλη 38. Σοφία, ευχαριστούμε. Νεφέλη, γεια σου ρε Νεφέλη, πώς είσαι. Ακούτα. Γεια σας, καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, αλλά έχουμε ταραχτή με αυτά που ακούμε σήμερα. Κοιτάξτε, γεια σου Έλλη. Θα ήθελα να πω και εγώ την άποψή μου και την εμπειρία μου από χρόνο. Ναι, να την ακούσω θα ήθελα. Κοιτάξτε, μπορώ να καταλάβω την Έλλη, επειδή και εγώ είμαι παντρεμένη. Μπορώ να καταλάβω ότι ένας γάμος δεν πάει καλά, ότι υπήρξε ένα τρίτο πρόσωπο. Έτσι και εγώ αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα παρόμοιο που θα το πω και φυσικά. Έχεις τρίτο πρόσωπο? Υπάρχει, ναι. Από την πλευρά σου? Από την πλευρά σου ή από του άντρα σου? Από την πλευρά μου. Μάλιστα. Για πες, είναι ενδιαφέρον αυτό μια γυναίκα που το βιώνει. Και? Και εμπλέκτηκε μια κορυφή μου στην πλευρά μου. Σε αυτό που ταυτίζομαι με την κοπέλα είναι ότι και εμένα η πλευρά μου έχει πρόβλημα με... Δεν κάνει να τρώει κρέατα χοληστερίνη. Εντάξει, εγώ δεν μπορούσα όμως να τη βλέπω και τη τρώει πολλά ψητά. Δόξα σε Θεός, όμως δεν έχει πρόβλημα. Απίσω από την πλάτη. Είχα πάρει η πεθερά σου την σχέση που έχεις. Ορίστε. Έχει καταλάβει, λέει η κυρία Μάρα, η πεθερά σου την εξωσυζυγική σου σχέση. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Τα ψητά, εσύ βλέπεις ότι πάει να τρώει τα ψητά ενώ έχει χοληστερίνη και κάνεις πως δεν το βλέπεις. Νεφέλη. Είναι 75-80 χρονών γυναίκα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ξέρεις ότι η πεθερά σου έχει χοληστερίνη. Εσύ έχεις εραστεί. Ναι. Και όταν η πεθερά σου πάει στο ψητό, εσύ κάνεις πως δεν το βλέπεις, επίτηδες. Όχι, εγώ τις το δίνω πολλές φορές. Αλλά με την Έλλη. Λοιπόν. Και εμείς πιστεύουμε ότι είναι μία. Βλέπετε λοιπόν. Ναι. Καλά, ηρέμησε κι εσύ Έλλη. Βλέπετε λοιπόν. Είμαι βλέπετε, τι συμβουλή θα δώσει. Χρήστο, θα κάψω τα τελευταία εγκεφαλικά μου κύτταρα. Δύο λεπτά, γιατί σήμερα δεν, οι κυρίες που μας παίρνουν τηλέφωνο δεν. Νεφέλη, θες να πεις ότι δίνεις επίτηδες ψητά στην πεθερά σου που έχει χοληστερίνη και εσύ. Βέβαια. Για ποιο λόγο? Αφού και η γυναίκα ίδια το ζητάει. Ακούς... Ναι, πρέπει να την προστατεύσει. Παιδιά, και εμένα η γιαγιά μου ζητάει συνέχεια ζάχαρη και αυτά και με τις δίνουμε. Και λέει. Στην πάρα τα... σου τα έδινε. Και λέει τρώει τα ψητά και τόξα τω Θεώ είναι καλά. Μα άμα τη συνεχίζει να τη ρίχνει ψητό στο πιάτο, δεν θα είναι πολύ. Παιδιά, το ίδιο που κάνει η Έλλη το κάνει και η Νεφέλη. Απλά η μία το κάνει με ψητό, η άλλη το κάνει με γλυκό. Άρα, Νεφέλη, συμφωνεί με αυτό που κάνει η Έλλη. Εσένα ο εραστή σου είναι φαρμακοποιό. Όχι, χασάπη. Εσένα ο εραστή σου είναι φαρμακοποιό. Είναι μηχανικό. Άρα, γιατί στο μηχανικό θα την πάζει από τα ψητά να τη φτιάξει. Τι να κάνει στο μηχανικό, δεν έχει. Ωραία, στο διατάφτα, τι συμβουλή δίνει η Νεφέλη στην Έλλη. Πείτε μου κάτι, γιατί και εγώ δεν ξέρω πια τι θα κάνω. Να την αρχίσει τα ψητά. Ωραία, Νεφέλη, τι συμβουλή δίνεις? Δεν ξέρω. Η συμβουλή τι θα δώσει, τουλάχιστον να μπορεί να περιοριστεί λίγο σε μαύρη ζάχαρη.
Καλέ, τι είσαι, παιδάκι μου, διατροφολόγο και αντιπρόσωπο. Δεν ξέρω, η γυναίκα. Να καλά. Δεν μα λέει κάτι. Μου κάνει κάποιο πλάκα από πάνω. Όχι, παιδιά, όχι, είναι τρολιά. Αλλά ξεκάνω όλε τι δεν τρολιά, είναι αλήθεια, αυτό μου λένε. Έχουν πάει πολλέ κυρίε. Και άλλη κυρία που έχει αντίστοιχη ιστορία. Απλά δεν έχω χρόνο. Κάνουνε, να το πω. Το ΣΕΠ, σώμα εξόντωσης πεθερών. Τι είναι αυτό, καλή. Κυρία Μάρα μου, μια συμβουλή, θα τρελαθούμε. Πολλές κοπέλες που φτιάχνουν τα σπίτια τους θέλουν να έχουν τον άντρα τους, τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Και δεν μπορούν να έχουν παρεμβάσεις από τρίτα πρόσωπα. Πεθερές ή όχι, δεν έχει σημασία. Εδώ όμως είναι μια γυναίκα η οποία είναι σε ανάγκη. Σοκ. Είπαμε, έχει χοληστερίνη, έχει... Συγγνώμη, αλλά τόσο καιρό δεν είχε την ανάγκη μας, τώρα την έχει την ανάγκη μας. Δεν κατάλαβα, πάει στον άλλο το γιο της. Ναι, κάποια στιγμή οι άνθρωποι, κοριτσάκι μου, έχουν ανάγκη από τα παιδιά τους, από τα εγγόνια τους, από τα αδέλφια τους, να τους προστατεύσουν, να τους βοηθήσουν. Σωστό. Η πεθερά σου ήρθε σε μια τέτοια θέση. Το καλύτερο για αυτή είναι, για να γλιτώσει από σένα, είναι να σηκωθεί να φύγει. Αυτό θέλει λίγο, κυρία Μάρα μου. Καλά, ναι, αλλά δεν το πετυχαίνεις. Έλα, κόφτω, Έλλη, κόφτα όλα αυτά. Τώρα σε παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσουμε. Άντε, γεια, κλείστε την, παιδιά. Αυτό θέλει. Κλείστε την, να πάμε να την καταγγείλουμε. Ποια είναι, κρατήσα τηλέφωνα της, πάμε να πάμε να την καταγγείλουμε. Δεν θέλει να φύγει περπατώντας η πεθερά, θέλει να την πάρουν τέσσερις. Λοιπόν, πάρτε και ενημερώστε. Λοιπόν, κυρία Μάρα, ευχαριστούμε. Τα λέμε αύριο.